Πρόσκαιρη αποδεικνύεται η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων που ευνηδίασε τους κριτικούς και σκόρπισε σύννεφα ανησυχία στους αγρότες του νησιού, με τις αμπελοκαλλιέργειες να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του περενόσπορου. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων, με σύννεφα που δεν θα φέρουν βροχή όπως εκτιμά ο Μανώλης Λέκας. Περνάμε σε πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες, εξαλείφεται, παραλείπεται πλέον η αστάθεια, καλός καιρός. Παρ' όλα αυτά πρόσκαιρα θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, αραιές υψηλές όμως, χωρίς να προμηνύουν τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν με αυτό το καλό καιρό και τους ανέμους να μην είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα είναι πάρα πολύ ασθενείς. Και μάλιστα η θερμοκρασία σιγά σιγά εξαιτίας μιας θερμής εισβολής από τα νότια κάθε μέρα θα ανεβαίνει και λίγο περισσότερο και από την Τετάρτη θα τη δούμε να ξεπερνάει ακόμα και τους 22 προς 24 και 25 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που μάλλον το κρατάει μέχρι και τέλος της εβδομάδας με αυτή τη θερμή μάζα να μπαίνει και λίγο ακόμα πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 25 βαθμούς αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή. Οπότε αναμένεται νέα παροδική αστάθεια με ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις μικρής έντασης. Μία νότα καλοκαιρινή θα τη δείξει η επόμενη εβδομάδα και μακάρι βέβαια ίσως να συνεχίσει και το επόμενο Σαββατοκύριακο έτσι με μια σταθερότητα προς καλύτερες καιρικές συνθήκες. Στους φόβους των αγροτών για τις επιπτώσεις της βροχής στις καλλιέργειες, ο Μανώλης Λέκας έρχεται να προσθέσει το ανησυχητικό σκηνικό των μετεωρολογικών προβλέψεων για τα επόμενα χρόνια, καθώς προβλέπονται συνθήκες επαναλαμβανόμενης ξηρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βλέπουμε ότι τα ξηρά χρόνια είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια και μετά επανέρχεται ένα πιο βροχερό έτος για να αποκαταστήσει μια ισορροπία. Δυστυχώς όμως θα έρθει ένας άλλος κύκλος, ο οποίος ο κύκλος αυτός θα είναι με πολλά χρόνια ξηρότητας και θα μεσολαβούν κάποια χρόνια που θα έχουμε απλά νερό για την επιβίωση. Όταν θα έρθει αυτό καταλαβαίνετε ότι η αντιμετώπιση του θα είναι πάρα πολύ δύσκολη εάν δεν υπάρξουν μέτρα τα οποία θα προλάβουν μια τέτοια κατάσταση και βέβαια να δούμε και την παραγωγή κατά ποιο τρόπο μπορεί να σωθεί γιατί θα έχουμε και άλλα προβλήματα φυσικά και στην αστική χρήση, καθώς επίσης και στο τουριστικό προϊόν. Εκεί θα προκύψουν μεγάλα προβλήματα και το βλέπουμε ήδη σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου τα προβλήματα δεν είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν.